Υποτονική ήταν σήμερα η κίνηση στη λαϊκή αγορά των σερών, καθώς ο καιρός αλλά και οι οικονομικές δυσκολίες έκλεισαν τους καταναλωτές στα σπίτια τους ή τους έκαναν να βγουν μόνο για τα απαραίτητα. Ο πρόεδρος του Σωματείου Μικροπολιτών Ομού Σερών, Στέλιος Τζέκος, αναφέρει πως οι καταναλωτές δεν κοιτούν καν τα δικά τους είδη και ότι μέχρι τον Απρίλιο τους περιμένουν δύσκολες στιγμές. Όπως βλέπετε, σήμερα η κίνηση είναι λίγο τραγική για μας τους μικροπολιτές, γιατί ο κόσμος από τις καιρικές συνθήκες δεν μας βοηθάνε και βλέπετε ότι αρχινάει τώρα και ψυχαλίζει και ο κόσμος κατεβαίνει γρήγορα να πάρει τα πράγματα, τα βασικά, να πάρει ντομάτες, αγγούρια, να ψωνίσει για το τραπέζι ίσα ίσα και αν περισσέψουν λίγα χρήματα να έρθουν να πάρουν κανένα ζευγάρι κάλτσες. Η κίνηση στις υπόλοιπες λαϊκές αγορές που πηγαίνετε είναι η ίδια μας? Όχι, είναι πολύ πεσμένη. Είναι πολύ πεσμένη. Γενικά ο κόσμος τα τελευταία 10 χρόνια μας άγγιξε όλους η κρίση και ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Υποφέρουν, ειδικά στα χωριά υποφέρουν πάρα πολύ. Επομένως προτιμάνε να ψωνίζουν τα πρώτα είδη, δηλαδή. Προτιμούν πάντα να πάρουν το βασικό, το φαγητό. Τώρα αν είναι να πάρουν φόρμες, να πάρουν καμιά πιτζάμα, να πάρουν κανένα βρακάκι, αν περισσέψουν λεφτά. Γιατί ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Υποφέρουν. Υποφέρουν γενικά. Όλος ο κόσμος υποφέρει. Δεν υπάρχουν λεφτά στα χωριά. Τέλος. Και όπως βλέπετε, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ και θα δυσκολέψουν περισσότερο. Ειδικά αυτές οι 3 μήνες, μέχρι τον Απρίλιο, θα υποφέρουν πάρα πολύ. Γενικά όλοι.